Πάνω από 4.000 δόσεις ηρωίνης θα έριχνε στην αγορά ένας 26χρονος Αλβανός υπήκοος, ο οποίος έπεσε στη φάκα των αστυνομικών του τμήματος διώξη ναρκωτικών Βόλου το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή Θαυμάκος, στο δομοκό του νομού Φθιώτιδας. Συγκεκριμένα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, οι άντρες της δίωξης εντόπισαν τον 26χρονο με γυναίκα και παιδί που μένουν στην Αλβανία, ο οποίος δεν είχε απασχολήσει ξανά τις αστυνομικές αρχές, ενώ διέμενε στο Θαυμακό με τον αδερφό του, ο οποίος δεν εμπλέκονταν στις δουλειές του αδερφού του. Ο 26χρονος απασχολούνταν ως εργάτης σε χωράφια, περιστασιακά και άλλες φορές σε εγκαταστάσεις λιπασμάτων, φυτώρια που βρίσκονταν σε αγροτική περιοχή του δομοκού του νομού Φθιώτιδας. Στην περιοχή αυτή κλείστηκε και το ραντεβού του 26χρονου διακινητή με αστυνομικό του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Βόλου, ο οποίος παρουσιάστηκε ως υποψήφιος αγοραστής, προκειμένου να αγοράσει ποσότητα ηρωίνης βάρους 5 γραμμαρίων αντί του χρηματικού ποσού των 100 ευρώ, τα οποία και παρέλαβε σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Αφού παρέλαβε τα χρήματα, ο Αλβανός, αντιλαμβανόμενος τη σύλληψή του, τράπηκε σε φυγή, ενώ πέταξε και την ηρωίνη. Η κινητοποίηση των αντρών της δίωξης ήταν άμεση και ο δράστης ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη. Σε έρευνα που ακολούθησε την επόμενη ημέρα το μεσημέρι της Τρίτης, στην ευρύτερη περιοχή όπου συνελήφθη ο δράστης με τη συνδρομή και αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κρυμμένες δύο ποσότητες ηρωίνης βάρους 148 γραμμαρίων και 109 γραμμαρίων αντίστοιχα, καθώς και η προαναφερόμενη ποσότητα ηρωίνης βάρους 5,4 γραμμαρίων. Συνολικά κατασχέθηκαν ποσότητα ηρωίνης συνολικού βάρους 262 γραμμαρίων, δύο κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 270 ευρώ ως προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των 100 ευρώ. Μάλιστα, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 26χρονος αλλοδαπός εισήλθε και παρέμενε παράνομα στη χώρα μας, στερούμενος νομίμου τίτλου διαμονής. Από την προανάκριση προέκυψε ότι δρούσε μόνος του και διοχέτευε ηρωίνη από όλη τη Θεσσαλία. Ο 26χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Λαμίας, ενώ προανάκριση διενεργεί το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Βόλου.